Ξεκίνησαν οι εργασίες για την υλοποίηση του ανοιχτού εμπορικού κέντρου στην Ορεστιάδα. Μετά από πολυετή προσπάθεια και με τη γραφειοκρατία να καθυστερεί τις διαδικασίες, υπεγράφει η σύμβαση για τη δημιουργία ενός ανοιχτού εμπορικού κέντρου. Μετά από μια πολυετή προσπάθεια, με γραφειοκρατικές δυσκολίες και άλλα εμπόδια, κατορθώσαμε και υπογράψαμε και μάλιστα από τους πρώτους δήμους στη χώρα τη σύμβαση για το τεχνικό κομμάτι για τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου, αυτά που είναι γνωστά ως Open Mall. Οι εργασίες που ήδη έχουν ξεκινήσει αφορούν την ολική ανάπλαση του κέντρου της Ορεστιάδας, όπως αναφέρει ο Βασίλης Μαυρίδης, δήμαρχος της Ορεστιάδας, αλλά και σε παρεμβάσεις όπως τα πεζοδρόμια και τους δρόμους. Αφορά σε μια ολική ανάπλαση του εμπορικού κέντρου της Ορεστιάδος, με βελτίωση τόσο των πεζοδρομίων όσο και των δρόμων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Θα ακολουθήσουν και άλλες παρεμβάσεις όπως έχουμε αναλύσει, έτσι ώστε να υπάρχει μια ενιαία εικόνα του εμπορικού κέντρου. Στην υλοποίηση του έργου συμμετοχή θα έχουν και οι καταστηματάρχες της περιοχής, αφού σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει και οι ίδιοι να περάσουν σε μια σειρά βελτιώσεων των καταστημάτων τους, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εικόνα του ανοιχτού εμπορικού κέντρου, υπογράμμισε ο Βασίλης Μαυρίδης. Την προσθήκη των ενεργειών που θα γίνουν από τα εμπορικά καταστήματα, έτσι ώστε και αυτά να διαμορφώσουν και να συμβάλλουν σε αυτήν την ενιαία εικόνα του εμπορικού κέντρου. Να θυμίσω ότι το συνολικό έργο είναι προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο τεχνικό κομμάτι είναι στις 800.000 περίπου ευρώ. Ο δήμαρχος της Ορεστιάδας δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αγορά της Ορεστιάδας και ελπίζει ότι με το Open Mall θα δοθεί το σήμα για την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας. Όσον αφορά την κίνηση στα καταστήματα, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευελπιστούμε όμως ότι με τέτοιες κινήσεις θα δοθεί μια νέα όθηση, έτσι ώστε να γίνει τουλάχιστον μια επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας.